Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Μαυρίδου, διαιτολόγος-τροφολόγος και σας καλωσορίζω στο citylife24.gr. Σήμερα θα μιλήσουμε για διατροφή του παιδιού στο σχολείο. Διασφαλίστε ότι το παιδί σας τρώει ένα σωστό πρόγευμα πριν να φύγει από το σπίτι. Το πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας, διότι τροφοδοτεί τον οργανισμό με την απαραίτητη ενέργεια και θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται, καθώς βρίσκεται σε ηλικία ανάπτυξης. Ένα πρωινό γεύμα ενεργοποιεί το μεταβολισμό του παιδιού, ώστε να μην πεινά περισσότερο από ό,τι πρέπει μέχρι να έρθει η ώρα του δεκαετιανού και επίσης βοηθάει στο να μην έχει τάση για τη γυνά σνάπ, όπως πατατάκια, γαρντάκια και διάφορες γλυκές ή λιπαρές επιλογές, που δεν είναι πρώτη καλύτερα για την υγεία του, αλλά και για την απόδοσή του στο μαθήμα. Ταυτόχρονα, το πρόγευμά του παρέχει την απαραίτητη ενέργεια για συγκέντρωση και μάθηση, επιτρέποντας έτσι καλύτερη συμμετοχή στα μαθήματα, καθώς επίσης βοηθάει στην καλύτερη συγκέντρωση και την περισσότερη τριμμένη. Μια διατροφή που βασίζεται σε μικρά και συχνά γεύματα αποτελεί έναν ιδανικό τρόπο υγιεινής διατροφής για όλη την οικογένεια. Ενθαρρύνοντας το παιδί να υιοθετήσει έναν πιο σωστό τρόπο, το βοηθάμε να δημιουργήσει τις βάσεις για υγιή διαβίωση σε όλη τη ζωή του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η ίδια οικογένεια να υιοθετήσει έναν σωστό τρόπο διατροφής και δίνοντας κατάλληλες συμβουλές να βοηθήσουν τα παιδιά να το κάνουν μέρος της ζωής τους. Οι γονείς λοιπόν αποτελούν παραδείγματα και ισχυρά πρότυπα για τα παιδιά τους, οπότε είναι πολύ σημαντικό να εισαχθούν υγιεινές διατροφικές συνήθειες από τη γέννησή τους, επειδή τα θεμέλια για την υγεία των παιδιών και τις συνήθειες της ζωής τους διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Δεν χρειάζεται οι γονείς να αφιερώσουν πολύ χρόνο και χρήμα, το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλουν φαντασία και όρεξη για την υγεία. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουν τα παιδιά να μάθουν να τρέφονται σωστά και εντός αλλά και εκτός σπιτιού. Η ιδανικότερη συνθέση για σνακ είναι τα φρούτα. Τα φρούτα είναι πάρα πολύ θρεπτικά και πλούσια σε βιταμίνες, ωστόσο μερικά από αυτά καθαρίζονται λίγο δύσκολα. Οπότε επιλέγουμε φρούτα που αρέσουν στο παιδί για να τα πάρουμε στο σχολείο, αλλά να μπορούν να καθαριστούν και λίγο εύκολα. Μία επίσης πάρα πολύ καλή λύση είναι τα αποξηραμένα φρούτα ή έστω κάποιο χυμό, έστω και τυποποιημένο, απλά να μην περιέχει ζάχαρη και στερικά. Μια επίσης πολύ καλή επιλογή για σνακ είναι τα σάντουιτς. Πριν φύγουμε από το σπίτι, μπορούμε να αφιερώσουμε αρκετά λεπτά είτε μόνοι μας είτε μαζί με το παιδί και να φτιάξουμε το καλατσιό του. Μπορούμε, πάντα σεβόμενοι όμως τις επιθυμίες του, να γεμίσουμε είτε ένα τριγλό ψωμάκι, είτε από ψωμί το τόστ ή ακόμη και μπακέτα με διάφορες επιλογές. Ας πούμε, μερικές είναι είτε να βάλουμε και πυκνό τυρί, είτε να βάλουμε η γαλοπούλα, η πυριφέτα, είτε κότατς. Επίσης, προς το γλυκό μπορούμε να κάνουμε είτε με ταχύνι με μέλι, είτε με μέλι, είτε με μαρμελάδα, είτε ακόμη και με φυσικό βούτυρο. Μια επίσης πολύ καλή εναλλακτική είναι τα χορτοφαγικά σάντουιτς, τα οποία θα μπορούσαν μέσα να περιέχουν λαχανικά σε διάφορα χρώματα, ώστε να γίνουν και πιο ορκιστικά στα παιδιά. Τώρα, στις περιπτώσεις που δεν προλαβαίνουμε να φτιάξουμε κάτι στο σπίτι, μπορούμε να το αγοράσουμε κάτι από το φούρνο για να το πάρουμε μαζί στο σχολείο. Υπάρχουν διάφορες υγιεινές επιλογές που μπορούμε να βρούμε μέσα σε ένα φούρνο. Είτε ένα σουσαμένο κουλούρι, είτε ένα πυροκούλουρο, σταφυδόψουμο, κρετσινιόλικες αλέσεως, μπάρες δημητριακών που βγαίνουν σε διάφορες γεύσεις, είναι αρκετά ελκυστικές γιατί είναι και γλυκές. Επίσης, γευστικά και πολύ θρεπτικά διαλύματα στο σχολείο αλλά και στο σπίτι μπορούν να γίνουν και με διάφορες σπιτικές νοστιμίες. Μπορούμε να φτιάξουμε στο σπίτι είτε μπισκότα με αλεύρι ολικής αλέσεως, είτε διάφορα μίνι σαντουιτσάκια που μπορούν να έχουν μέσα τυρί, γαλοπούλα ή ακόμη και κοτόπουλο, σπιτικές πίτες, τυρόπιτες, πανακόπιτα, όπως και ένα κέικ θα μπορούσε να γίνει, είτε με πορτοκάλι, είτε με καρότο, με λεμόνι για να έχει μια γεύση, ακόμη και με κακάο. Φυσικά, δεν πρέπει να μελήσουμε την αγάπη που έχουν τα παιδιά για τα γλυκά. Διάφορες υγιεινές επιλογές που μπορούμε να προτιμήσουμε να δώσουμε στα παιδιά στο σχολείο είναι είτε τα παστέλι, είτε μια μπάρα δημητριακών, είτε ακόμη και αποξηραμένα φρούτα. Επίσης, μπορούμε να δώσουμε και σοκολάτα, είτε μαύρη σοκολάτα, είτε ακόμη και γάλακτος, απλά λίγο πιο σπάνια.